Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη. Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έφεραν αλλαγές και στη σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων. Έτσι, η προγραμματισμένη για αύριο διάσκεψη που θα έβγαζε, υποτίθεται, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα μετατεθεί για την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 Νοεμβρίου. Να σου πω όμως. Είναι διαδικαστικό το θέμα δηλαδή. Καθαρά διαδικαστικό, γιατί ο κύριος Γαβρόγλου υπουργοποιήθηκε και έτσι θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος στη θέση του. Να σου πω ότι σήμερα το πρωί ο υπουργός ψηφιακής πολιτικής πλέον, ο κύριος Νίκος Παπάς, σε μια κουβέντα που είχε με τους δημοσιογράφους, είπε με μια δόση ηρωνίας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας κινείται με ταχύτητες διαστημικές. Πρόσθεσε δε ότι σε περίπτωση που υπάρχει ναυάγιο στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν θα υπάρχει περιθώριο αναμονής, προαναγγέλλοντας στην ουσία ένα νέο νόμο. Είπε ότι αν δεν συγκροτηθεί, δεν θα μείνουμε σε καθεστώς παρανομίας. Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.